Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των The Two Motorheads. Είμαι ο Γιάννης, είναι ο Χρήστος και σήμερα θα μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τα γυρίσματά μας. Δηλαδή, πώς βρίσκουμε την ιδέα για το τι θα γυρίσουμε, τι γίνεται διαδικαστικά μέχρι την ώρα που βλέπετε εσείς το βίντεο ανεβασμένο στο YouTube, τι εξοπλισμό χρησιμοποιούμε, πώς γίνεται το μοντάζ, πώς τα πάντα. Τα πάντα. Όλα αυτά μέχρι να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, να πούμε, το πρώτο κομμάτι είναι η ιδέα. Δεν έρχεται πάντα πολύ εύκολα η ιδέα. Ρε μαλάκα! Τι είναι μαλάκα? Άντε ρε μαλάκα, βγάλε καμιά ιδέα. Καλά ρε, δεν την πιέζει. Πέρα από αυτό το κομμάτι της ιδέας, αφού κοιτάμε και δικά σας comments, και βάζουμε κομμάτια της ζωής μας κι εμείς ώστε να βγει αυτό. Τι συνέβη αυτή την εβδομάδα, μου συνέβη αυτό. Θες να το κάνουμε επεισόδιο? Ας το κάνουμε. Κάπως έτσι πάει πάνω κάτω. Λέμε, θα κάνουμε πρώτα την εκπομπή ή πρώτα τα motovlog. Αυτό τώρα παίζει αναλόγως το πρόγραμμα, παιδιά. Γιατί πολλές φορές συναντιόμαστε και λέμε, ξέρεις κάτι, τι μέρα μπορέσει, Τρίτη, αν δεν μπορώ Τρίτη, Τετάρτη, πότε θα προλάβω να μοντάρω, τι θα γίνει. Τις διάφορες υποχρεώσεις που έχει ο καθένας. Γίνεται ένας χαμός. Όποτε μπορέσεις, το θέμα είναι αυτό, όποτε μπορέσεις κάνε ένα motovlog, τι να πω. Πάνω κάτω πες, κινήσου αυτό το κομμάτι, να πούμε στο κομμάτι της εκπομπής, να πούμε το άλλο για να το αναλύσουμε, να κάνουμε συζήτηση. Δεν μένουμε και πολύ κοντά ένας με τον άλλον, οπότε... Ναι, έχουμε κάθε... 20 χιλιόμετρα κοντά διαφορά. Ναι, οπότε... κάθε σημείο που μπορούμε να συναντηθούμε πρέπει να είναι ουσιαστικό και να βγει ένα επεισόδιο ουσιαστικά. Λοιπόν. Και μέσα σε αυτό πρέπει να πούμε και ό,τι έχουμε στη βδομάδα, να τα κάνουμε όλα ένα. Τέλος πάντων, και όποτε μπορεί ο καθένας πηγαίνοντας ή ερχόμενος από τη δουλειά να κάνει και το motovlog. Τώρα στο κομμάτι του motovlog, λίγο πολύ, αν έχετε προσέξει, το έχουμε μικρύνει λίγο, γιατί είναι δύο motovlog. Και αν μιλάει ο καθένας μας από 10 λεπτά, γίνεται... Θα βλέπετε μισή ώρα μηχανές, στον δρόμο να πηγαίνουν. Ναι. Και επειδή δεν κάνουμε και κάτι ιδιαίτερο στο motovlog, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι απλά πηγαίνουμε και ερχόμαστε από τα ίδια δρομολόγια πάνω κάτω. Και γενικά δεν μας αρέσει αυτό το που βλέπουμε πολλές φορές αυτό το. Το βαρύ πράγμα συνέχεια, μια μηχανή και απλά να μιλάει κάποιος συνέχεια και να μην λέει κάτι. Δηλαδή, να μην λέει, δηλαδή προσπαθούμε εμείς, να μειώσουμε το χρόνο. Αυτό, δηλαδή εμείς θα μιλήσουμε 2-3 λεπτά πλέον, αλλά είναι όλη την ώρα ομιλία. Πρέπει να τα πούμε όλα εκεί. Δηλαδή το έχουμε πει ότι. Okay, γιατί παρακολουθούμε YouTube και μερικές φορές βαριόμαστε αυτό το πράγμα που απλά δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Απλά κάποιος πηγαίνει και ξεχνάει και τι θέλει να πει και δεν το κόβει στο μοντάζ και απλά βλέπεις κάποιον να πηγαίνει σε έναν άδειο δρόμο, ξέρω. Ναι. Οπότε εμείς το κάνουμε πολύ πιο μικρό, πολύ πιο συμμαζεμένο όσο μπορούμε με το μοντάζ, να μην βγαίνει αυτό το μακρόσυρτο πράγμα. Ναι, και κοιτάμε να κρατήσουμε αρκετά πράγματα για το κομμάτι της συζήτησης ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση και μέσα σας. Mm-hmm. Αφού είτε τελικά με το πρόγραμμα κάνουμε πρώτα motovlog ή πρώτα το κομμάτι της εκπομπής, ορίζουμε στο ένα από τα δύο κομμάτια τι θα πούμε. Ως θέματα, λέμε 1, 2, 3 να θίξουμε αυτά τα πράγματα. Ωραία, πάμε. Τα λέμε από εκεί και πέρα, επειδή μπλα μπλα είναι και το κάνουμε τελείως αυθόρμητα και κρατάμε απλά ό,τι μας βγαίνει. Συζητάμε, φτάνουμε να μιλάμε μισή ώρα, 40 λεπτά. Από αυτά κόβουμε ό,τι δεν χρειάζεται, βγαίνει κανένα δεκάλεπτο κι αυτό. Κι αυτό, πολύ. Ναι. Και μετά προσπαθούμε μέσα σε. Προσπαθώ εγώ δηλαδή, γιατί εγώ κάνω το μοντάζ, μέσα σε 1-2 μέρες να έχει τελειώσει, να έχει ανέβει, να το έχει δει ο Χρήστος. Βγαίνει κρυμμένο, δεν το βλέπει δημόσια ο κόσμος. Να το δει ο Χρήστος, να μου πει αν θέλει κάποιες αλλαγές, γιατί μένουμε και μακριά, οπότε πρέπει να φάει 8-10 ώρες μέχρι να ανέβει το επεισόδιο. Έχουμε έτσι. Αυτά ακόμα στην Ελλάδα, το upload. Ναι, το upload είναι χάλια και είναι, κάθε επεισόδιο βγαίνει, ξέρω εγώ, 1,5 γίγα με όλη τη συμπίεση που του κάνω. Γιατί είναι από DSLR, και DSLR γράφουν τεράστια αρχεία. Να ανέβει όλο αυτό το πράγμα, μέχρι να γίνει export εντωμεταξύ, παίρνει κάτι ώρες και το export, γιατί δουλεύουμε με Premiere. Να κάνει το export, να βγει όλο αυτό το πράγμα, να ανέβει, να το δει ο Χρήστος, να μου πει κάτι, μήπως να αλλάξουμε αυτό, ξανά μάνα να ξαναμοντάρω κάποια σημεία να τα αλλάξω. Να ξανακάνω export, να ξανανεύει και κάποιες φορές βγαίνει κάτι το οποίο ο Χρήστος δεν έχει προλάβει να το δει όλα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, φτάνει η Παρασκευή, πρέπει να σηκωθεί 5,5 ώρα το επεισόδιο, θα βγει. Ό,τι και να γίνει. Θα είναι λίγο λάθος, λίγο έτσι, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά να προσέξουμε περισσότερο. Γιατί έχουμε μια σχέση εκπομπής, όπως είπαμε, και πρέπει να είμαστε σταθεροί. Έτσι, όπως λέει ο Γιάννης, ότι πολλές φορές. Δεν υπάρχει ο χρόνος να μελετηθεί τίποτα, δεν υπάρχει ο χρόνος. Απλά προσπαθούμε να βγει το επεισόδιο. Κάθεται, τρώει και ώρες στο μοντάζ, τρώει και άλλες ώρες να ανέβει το επεισόδιο ουσιαστικά. Είμαστε σε μια γρήγορη επικοινωνία ανάλογα τις ημέρες, τον ύπνο, τις ώρες. Δουλεύουμε ανάποδα.
Δηλαδή όλα είναι διαφορετικά, όλα είναι ανάποδα. Προσπαθούμε να συγχρονιστούμε, να συντονιστούμε, ώστε να βγει ένα επεισόδιο που βλέπει ο άλλος 10 λεπτά στην ενότητα και λέει σιγά τι κάνουν, ας πούμε. Εν τω μεταξύ έχουμε και το άλλο θέμα, ότι εδώ μέσα, επειδή δεν είναι ένας χώρος που είναι ελεύθερος, έτσι, θα το δείτε και σε λίγο πιο γενικό πλάνο, βέβαια βλέπετε το 1 πέμπτο από το χώρο, πρέπει ο χώρος να ξαναξεστηθεί, να ξανατραβηχτούν πράγματα, να ξαναμπούν στη θέση τους οι κάμερες, τα πράγματά μας, οι καρέκλες αυτά, όλα, και μετά να πούμε ότι γράφουμε. Άρα πρέπει να πάνε κάποια εργαλεία στην άκρη, κάποια οχήματα να φύγουν πάλι να πάνε στην άκρη, κάποια οχήματα που θα έρθουν να μπουν αλλιώς. Είναι λίγο χρονοβόρα διαδικασία, δεν είναι πάντα ότι άντε έλα να τραβήξουμε ένα επεισόδιο. Ναι, δεν είναι ότι βάζουμε μια κάμερα και είναι ένα ρέκορντ και τελείωσε. Εντάξει. Το πηγαίνουμε λίγο διαφορετικά από το μέσο όρο. Εντάξει, έτσι θέλαμε από την αρχή να βγει κάτι λίγο καλύτερο. Και ας πάρει το χρόνο του παραπάνω, ας πούμε. Ξέρω, γιατί γενικά είναι αυτό που συζητάγαμε, ότι εμείς είμαστε στο ρυθμό της εκπομπής και τα λοιπά. Αλλά όσον αφορά την απήχηση, βλέπουμε, ας πούμε, ότι πιο πολύ θα πιάνε να γυρνάγαμε βιντεάκια με την καμερούλα στο σεφ, στο ρίμπας, στη μαύρη. Και δεν είναι πολύ κοντά σε εμάς αυτά όλα. Για διάφορους λόγους, έτσι. Οπότε προσπαθήσαμε να έχουμε τη δική μας ταυτότητα, έτσι, μέσα στα χίλια motovlog που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Κάνουμε αυτό που μας αρέσει, δεν λέει πάνω από ότι κάνουμε την πρωτοτυπία ή την πρωτοπορία. Κάνουμε κάτι που μας αρέσει, που δεν το βλέπουμε. Μα γι' αυτό το κάνουμε, ρε, για μας. Γιατί, τώρα, εμείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ούτε 200 άτομα γραμμένους συνδρομητές, έτσι. Στην τελική, ναι. Ναι, γιατί, δηλαδή, ούτε μας ξέρουν, ούτε τους ξέρουμε. Και από αυτούς οι 50 μπορούν να σου πω είναι γνωστοί μας. Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε για 150 άτομα άκυρους που επέλεξαν να μας δουν. Κάνουμε κάτι όμως το οποίο δεν το έχουμε δει. Κάνουμε κάτι που το φτιάξαμε. Ναι. Σε αυτό το χώρο. Και αυτό είναι γνήσιο επειδή το φτιάξαμε. Ναι, 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 ναι. Και είναι κάτι που μας αρέσει. Έχουμε ακριβώς. Και το μπλάκι εδώ πέρα, παιδιά. Περιφέρεια 20 κιλό. Είναι κάτι, ρε φίλε, original που το φτιάξαμε και το κάναμε και το κουστάρουμε εμείς να το βλέπουμε. Ναι, γιατί στο φινάλε, σε 20 χρόνια που δεν θα υπάρχει τίποτα από αυτά, λέμε τώρα, εσύ θα κάθεσαι και θα βλέπεις δύο μαλακές, κοίτα τι κάναμε ρε μαλακά τότε. Αυτό. Και θα έχεις το δείξει στο παιδί σου. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, οπότε τώρα θα δείτε μαζί μας σιγά σιγά πώς γυρνάμε το επεισόδιο. Θα δείτε τον εξοπλισμό μας, θα τον αναλύσει ο Γιάννης, γιατί εγώ είμαι παντελώς άσχετος. Να αναλύσουμε και ένα άλλο, έτσι πριν κλείσουμε. Πώς γίνεται η επιλογή των πλάνων. Γενικότερα, επειδή μένουμε μακριά από τον άλλον, τα επιλέγω εγώ. Και μετά έχω το χρήστη να με κράζει. Γιατί δεν έβαλε αυτό, γιατί έβαλε το άλλο. Και είναι και η διαφορά μας, αν θέλετε, σε αυτό, στο ότι εγώ το βλέπω τελείως σκηνοθετικά. Δηλαδή, ο Χρήστος πώς το βλέπει. Κάναμε αυτά τα πράγματα. Περάσαμε ωραία όταν τα κάνουμε. Και λέει, γιατί να μην είναι μέσα. Εγώ το βλέπω ξεκάθαρα. Ψυχρά σαν να μένει άσχετος. Αυτό κολλάει με αυτό, όχι, έξω. Και αυτό πρέπει να. Δεν είναι σωστό ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επειδή δεν μπορούμε να κάτσουμε να κάνουμε μαζί τη διαλογή και να κάτσουμε να μιλήσουμε, ξέρεις κάτι. Να το βάλουμε αυτό ίσως για το ένα ή για το άλλο, μέσα από μηνύματα, δεν βγάζει άκρη. Οπότε τελικά καταλήγουμε να αδικεί το Χρήστο, αν θέλετε, σε αυτό. Γιατί λέει, μα γιατί δεν μπήκε αυτό, γιατί δεν μπήκε το άλλο. Μέχρι να εξηγήσω και ειδικά από τα μηνύματα και τίνα και τ' άλλο, ενώ με τον βάλει τον άλλον μπροστά σε ένα μοντέλο και πει δες το έτσι, δες το κι αλλιώς. Πώς αρέσει πιο πολύ. Τέλος πάντων, και ήθελα να την αφέρω κι αυτό ως κομμάτι, μην νομίζετε ότι είναι όλα ρόδινα. Και εμείς φιλοπλακωνόμαστε στο πώς θα γυρίσουμε, τι θα κάνουμε, τι θα γίνει. Έτσι, γιατί δεν, σας λέω, δεν μένουμε μαζί, δεν είμαστε δίπλα, δεν είμαστε μια γειτονιά. Αυτό, νομίζω ότι ας πάμε στο επόμενο κομμάτι που είναι να δείξουμε το κομμάτι του εξοπλισμού, να πούμε τι και πώς. Και αν θέλει και κάποιος να αρχίσει ένα κανάλι YouTube, να πούμε ότι δεν χρειάζεται να έχει και τα τόσο τούμπανα πράγματα. Πιο πολύ μετράει το φως και η φαντασία σου να κάνεις πράγματα. Αυτό ακριβώς. Και θα το δείτε και εδώ πέρα πώς γυρνάμε, να το πιάσετε το νόημα. Πάμε να δούμε. Παιδιά, τώρα τραβάμε το κινητό μου για να δείτε πώς γράφουμε, πώς έχουμε στήσει τις κάμερες και τι ακριβώς παίζει. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μετράει τόσο η κάμερα, δηλαδή ακόμη και με το κινητό μπορείτε να γράψετε. Εδώ πέρα εντάξει έχουμε ένα καλύτερο setup, αλλά το θέμα είναι ο φωτισμός, παιδιά. Με χάλια φωτισμό ακόμη και πιο καλές κάμερες δεν γράφουν καλά. Και πριν προχωρήσουμε στο τι είναι κάθε κάμερα, θα δείξω ένα γενικότερο πλάνο του τι
τι πατέντο έχουμε κάνει. Εκείνο το μικρόφωνο που βλέπετε μπροστά σας, αυτό, και συνδέεται με καλώδιο με την κάμερα, για να μην συγχρονίζω τον ήχο, να περνάει κατευθείαν μέσα. Και εδώ πέρα μια τάβλα που την έχουμε βάλει σε ένα τραπεζάκι να φαίνεται λίγο καλύτερα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε δύο κάμερες, που η μία είναι αυτή που παίρνει το γενικό πλάνο που βλέπετε κατά κύριο λόγο και η άλλη παίρνει τα κοντινά. Τη γυρνάμε μία από εδώ, μία από εκεί για να φαίνεται να φαίνεται και ο Χρήστος και εγώ. Λοιπόν, εδώ πέρα τι γίνεται, έχουμε ένα σίδερο, μια ίδια κατασκευή, ένα μεγάλο τάφ επί της ουσίας, και πάνω έχουμε βάλει, προσπαθώ να φανεί περίεργο γιατί το κινητό κάνει κάτι περίεργο με το φως, έχουμε βάλει φώτα που βάζουν έξω από πάρκινγκ, από πολυκατοικίες, από γκαράζ, τέτοια πράγματα, τα οποία κάνουν κανένα 15 ευρώ σε τίποτα Leroy Merlin, Practiker, τέτοιου είδους καταστάσεις. Και μπροστά τι έχουμε κάνει, το δείτε έτσι και από κοντά, από μπροστά, είναι χαρτόκουτο και έχουμε ανοίξει τρύπα και έχουμε βάλει μεμβράνη ψησίματος, λαδόκολλα, για να μην είναι τόσο καρφί το φως. Γιατί και τρώμε και γυρνάμε βίντεο. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτή την πατέντα, μπορούμε να έχουμε ένα πιο διάχυτο, μαλακό, όπως λένε, φωτισμό. Και όλο αυτό στείνεται κάθε φορά που είναι να φτιαχτεί ένα επεισόδιο. Τρίποδα, κάμερες, το μεξί, ο εξοπλισμός δεν είναι όλος εδώ. Οι κάμερες τις έχω εγώ, μικρόφωνο έχω εγώ. Ο Χρήστος έχει εδώ πέρα τραπέζια και τρίποδα και τα φωτιστικά φυσικά. Και τις κούπες. Yeah! Και τα φτιάχνουμε ξανά όλα από την αρχή, γιατί είναι ένας χώρος που, από ό,τι βλέπετε και το εξή του Χρήστου που λείπει το μοτέρ, μας το ρεύει εδώ, οπότε τα φτιάχνουμε όλα από την αρχή. Ξανά μάνα. Και είναι κάτι που απαιτεί πολύ ώρα. Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε τώρα λίγο τι είναι κάθε μηχάνημα που χρησιμοποιούμε και γιατί το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, παιδιά, πρώτα να μιλήσουμε για τη δεύτερη κάμερα, γιατί η πρώτη τραβάει αυτή τη στιγμή και θέλω να την κρατήσω λίγο εκεί πέρα. Αυτή είναι η Nikon, γράφω μόνο με Nikon, γιατί αυτές είχα δηλαδή ούτως ή άλλως. Γιατί όπως είπαμε, εγώ δουλεύω και ως φωτογράφος, οπότε τις είχα τις μηχανές. Γι' αυτό το λόγο και μπήκανε. Αλλιώς τα γράφαμε με action cam, κινητά, οτιδήποτε τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή είναι η D700. Είναι η λεγόμενη crop frame, δηλαδή έχει μικρότερο αισθητήρα από αυτή που βλέπετε τώρα, που είναι full frame. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στα σκοτεινά δεν λειτουργεί τόσο καλά. Και επίσης κάνει λίγο παραπάνω zoom ως κάμερα αυτή. Γενικότερα οι ποιότητες είναι, όταν υπάρχει καλός φωτισμός, παιδιά, να ξέρετε ότι η ποιότητα είναι αρκετά καλή. Ο φωτισμός είναι πάνω απ' όλα, ειδικά με τις συμπίεσεις που κάνει το YouTube. Λοιπόν, στα γρήγορα, αν θέλετε κάτι παραπάνω, παιδιά, ρωτήστε στα comment, θα σας απαντήσω, ή αν θέλετε κάτι περισσότερο για κάποια κάμερα, να κάνουμε ένα βιντεάκι μόνο γι' αυτό. Τώρα να τα περάσουμε λίγο στα γρήγορα. Λοιπόν, φακός είναι ένας 50 εδώ πέρα που έχω πάνω, και υπάρχει και ένας μακροφακός, ο οποίος χρησιμοποιείται είτε για τα πολύ μακρινά πλάνα να τα φέρουμε λίγο πιο κοντά, είτε συνήθως για λεπτομέρειες. Μπορεί να έχετε δει κάποια σφιξίματα από βίδες, κάποια τέτοια πραγματάκια τα οποία έχουν γίνει με τέτοιους φακούς. Κάποιες λεπτομέρειες που θέλεις να είναι πολύ κοντά. Αυτός είναι ένας σίγμα φακός. Αυτός εδώ πέρα είναι Nikon 50R 1.8G. Αυτός είναι σίγμα ο 105, ο κλασικός, ο 2.8 που βγάζει σίγμα. Οικονομικές λύσεις και οι δύο. Το setup που βλέπετε αυτή τη στιγμή, από το οποίο παρακολουθείτε βασικά αυτή τη στιγμή, είναι λίγο πιο ακριβό. Αυτός ο φακός έχει και σταθεροποίηση πάνω. Ψιλοδουλεύει καλά, εντάξει, τώρα καλό είναι όταν γυρνάμε βίντεο να μην κρατάμε στα χέρια μας την κάμερα. Να υπάρχει κάποιο stabilizer, να υπάρχει κάποιο τρίποδο. Και μια σκύπα για τρίποδο. Εδώ έχουμε ένα φτηνό τρίποδο, ούτε που θυμάμαι τι είναι, παιδιά. Το πρώτο μου τρίποδο είναι αυτό, το οποίο είχε ακόμα λάσπες από κάτι χώματα που είχαμε πάει. Θα τα δείτε κάποια στιγμή κι αυτά. Το οποίο δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, παιδιά, κάνει 25-30 ευρώ, αλλά αν θέλετε να βάλετε κάπου την κάμερα, να είναι σταθερή και να τραβάει βιντεάκι, είναι ό,τι καλύτερο. Δεν χρειάζεται να έχει και πολλά κάτι για να σου κρατάει την κάμερα. Από εκεί και πέρα, σε τρίποδα από 50-60 ευρώ και πάνω, μπορούμε να βρούμε και άλλα πράγματα. Αυτό έχει και κεφαλή ενσωματωμένη, δηλαδή, βάζεις την κάμερα πάνω εδώ
και κινείται όλο πάνω κάτω, αριστερά-δεξιά. Τι κάνεις η δουλειά σου γενικότερα για κάτι οικονομικά? Τώρα το άλλο κομμάτι που έχετε δει και ίσως να ρωτιέστε τι είναι, είναι αυτό εδώ πέρα, το μικροφωνάκι. Έχουμε ένα τρυποδάκι από το eBay, το οποίο κάνει κανένα ευρώ, το οποίο πάνω στηρίζουμε και τις GoPro, άμα χρειαστεί, τις GoPro. Δεν έχουμε GoPro, έχουμε κάτι φτηνές κινέζικες, θα το αναλύσουμε γι' αυτό. Και έχουμε βάλει και το μικρόφωνο, το οποίο μικρόφωνο της Rode, το Video Mic Go, νομίζω λέγεται. Θα το βάλω και στην περιγραφή να το δείτε. Νομίζω κάνει κανένα 75 καινούριο, κάτι τέτοιο. Έχει αρκετά καλό ήχο, αρκεί να βρίσκεται κοντά στην πηγή, δηλαδή όταν είναι κοντά στο στόμα, γράφει πάρα πολύ καλά. Ας πάμε να δούμε, να αλλάξουμε λίγο setup και να δούμε και τι βρίσκεται πίσω από το φακό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ήρθαμε στο ακριβό setup. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή και γράφει είναι το setup που κράταγα στο χέρι πριν λίγο. Είναι η Nikon D700 μαζί με τον 50R, την 1.8G, τον Nikon γι' αυτόν. Και εδώ στο χέρι μου κρατάω Tamron SP2470 2.8. Για Nikon, ένας αξιόλογος θα έλεγα φακός. Κάνει κανένα χιλιάρικο εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσο κάνει, κάπου τόσο παίζει. Αυτός εδώ πέρα είπαμε είναι καλός φακός, από 24 μέχρι 70. Ωραίο zoom, γρήγορο σχετικά focus. Έχει, πώς το λέω, έχει σταθεροποίηση ο φακός αυτός, παιδιά, αρκετά καλή, η Tamron και η φακή γενικότερα έχουν πολύ καλή σταθεροποίηση, και συνοδεύεται από την D750, μια μηχανή την οποία, εντάξει, δεν την είχα χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα για βίντεο, αλήθεια είναι, αλλά πάει πολύ καλά στο σκοτάδι, όπως και στη φωτογραφία, έχει πολύ καλές λήψεις στο σκοτάδι, έχει γρήγορο το focus. Στη φωτογραφία, στο βίντεο το focus είναι manual, ούτως ή άλλως, κατά κύριο λόγο. Έχει οθόνη η οποία πάει πάνω κάτω ώστε να μπορείς να είσαι πιο ψηλά, πιο χαμηλά και να βλέπεις. Είναι ένα βαρύ σώμα και για όσους το χρησιμοποιούν για βίντεο ξέρουν ότι η μπαταρία αδειάζει σχετικά γρήγορα. Έχει μεγάλη μπαταρία, αλλά τρώει πολύ και είναι και ακριβές οι μπαταρίες. Δεν θέλω να το αναλύσω περαιτέρω. Έχουμε και ένα τρυποδάκι που το συνοδεύει. Έλα. Το τρίποδο είναι ζωμέι, λέει, το Q555 είναι, κάνει 50-60 ευρώ νομίζω στο eBay, κινέζικο αλλά αρκετά σταθερό, παιδιά, κάνει δουλίτσα. Η διαφορά στο βίντεο σύντος δεν είναι στο τρίποδο, είναι στην κεφαλή που μπαίνει πάνω. Η κεφαλή είναι μια Benro S4 η οποία κάνει 95-100 ευρώ, όλη η δουλειά εδώ είναι. Στο πόσο smooth θα είναι τα πλάνα όταν γυρνάτε την κεφαλή αριστερά δεξιά ή πάνω κάτω. Εντάξει, γενικότερα το τρυποδάκι εγώ το συνιστώ. Έχει βγάλει και ένα καινούριο μοντέλο το οποίο έχει και μονόποδο μαζί. Φτάνει σε καλό ύψος, θα το συνιστούσα. Κεφαλή αρκετά καλή, δεν έχω κάποιο παράπονο μέχρι στιγμής. Αυτά θέλω να πω, δεν θέλω να αναλύσω περαιτέρω, παιδιά, γιατί γίνεται πολύ τεχνικό το κομμάτι. Ας πάμε να δούμε και το κομμάτι του τι χρησιμοποιούμε στα motovlog. Έτσι στα γρήγορα και έχουμε και ένα δωράκι για επόμενο επεισόδιο. Τώρα θα αναλύσουμε το κομμάτι του μικροφόνου και της κάμερας. Χρήστο, πέθα μου λίγο ρε το κράνος. Λοιπόν, μικροφωνάκι, ψήρα, eBay για Android. Αυτό πάτε, παιδιά, lapel microphone Android. Και ό,τι βρείτε το πιο φθηνό, πάρτε το. Αυτό που ακούτε στα motovlog είναι αυτό. Θα σας δείξω σε λίγο και πώς στηρίζεται στο κράνος με την πατέντα. Είναι απλό, μια ψήρα είναι, δεν τίποτα ιδιαίτερο. Τη συνδέετε στο κινητό σας με ένα πρόγραμμα όποιο θέλετε εσείς. Εμείς χρησιμοποιούμε το Titanium Recorder. Και απλά πατάτε record και γράφετε. Και μετά στο Premiere τραβάτε τα βυζιά για να τα συγχρονίσετε. Αυτά. Πάει αυτό. Άρα. Λοιπόν, κάμερα. Από ό,τι έχετε δει, εμείς χρησιμοποιούμε, εγώ δηλαδή, και σιγά σιγά και ο Χρήστος, περισσότερο chest mount. Για το λόγο του ότι, παιδιά, κοιτάμε συνέχεια καθρέφτες, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας κατά κύριο λόγο, κοιτάμε συνέχεια καθρέφτες και παθαίνετε ήλιγκο από τα βίντεο που κινείται συνέχεια η κάμερα αριστερά δεξιά. Οπότε, κατά κύριο λόγο chest mount. Λοιπόν, η κάμερα τι είναι? Είναι μια κάμερα αγορασμένη από το GearBest. Λέει ότι είναι 4K 16 MP και έχει και WiFi.
Την πήραμε 29 ευρώ και θέλω να την πετάξω στο σκουπίδι όπως είναι. Αυτό. Θα το αναλύσουμε σε άλλο επεισόδιο, τι και πώς. Λοιπόν, υποτίθεται ότι είναι 4K, δεν γράφει 4K. Στα 1080 κολλάει. Γράφουμε στα 720 και αν το έχετε προσέξει, κάποια επεισόδια είναι 720, κάποια επεισόδια είναι 1080. Ο λόγος που κάποια επεισόδια είναι 720 είναι γιατί μας έχουν πλάνα από αυτήν την κάμερα. Αν ελέγχουν από αυτήν, βγαίνουμε συνήθως στα 1080. Θα γίνει ξεχωριστό review αυτή, θα τη δείτε. Αυτά νομίζω από αυτό. Ας δούμε πως βάζουμε και το μικρόφωνο μέσα στο κράνος και ας κλείσουμε για σήμερα. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ τα πλαϊνά, πλαϊνές ενισχύσεις. Παίρνουμε το μικροφωνάκι, το περνάμε μέσα από το κενό. Κλείνουμε. Καθώς κρατάμε αυτό εδώ, το περνάμε στο μπροστά μέρος, το οποίο είναι κοντά στο στόμα μας. Αυτά παιδιά, σας δείξαμε εν ολίγης τι παίζει με τη φάση, πώς βγαίνει κάθε επεισόδιο, τι δυσκολία και την ευκολία μπορεί να έχει, που ευκολίες δεν έχει ιδιαίτερα. Το κομμάτι τώρα δεν μπήκαμε σε τεχνικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα και τι κάνω εγώ με το μοντάζ και πώς μοντάρω και όλα αυτά, γιατί θέλει 30 ώρες τώρα να το κάνουμε αυτό. Είναι βαρετά και με κάποιος θέλει να το ρωτήσει κατευθείαν να ησυχάσουμε. Ναι, δεν είναι δηλαδή, πάει too much παιδιά. Όποιος θέλει όμως παιδιά να αρχίσει ένα motovlog, ακόμη και από το κινητό του, για να μην ξοδέψει και λεφτά, μπορεί να ξεκινήσει να γράφει. Να πάρει και ένα μικροφωνάκι, σε αυτό που δείξαμε, okay είναι. Το θέμα είναι να έχεις ιδέες και να έχεις φαντασία. Αυτό. Και ο εξοπλισμός σας έρθει δεύτερος. Όπως και εμείς, κάποια πράγματα δεν μπορούμε να αγοράσουμε, ούτε επαγγελματικά πράγματα, ούτε οτιδήποτε. Έχουμε μια κάμερα, να γράφουμε 5 πράγματα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα φαντασίας και θέμα ιδεών. Έτσι. Το αν το φωτιστικό μας είναι κατάλληλο για φωτισμό και για αυτή τη δουλειά, όχι. Φαινόμαστε μια χαρά. Οπότε είναι καλό. Μην γενικότερα πηγαίνετε σε φάση ότι α, είναι ακριβό, είναι για αυτή τη δουλειά. Ναι, είναι για κάποια πράγματα. Εννοείται ότι το ακριβό είναι καλύτερο κτλ. Αλλά δεν είναι για τη φάση που κυνηγάμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, θες να πας ένα βήμα παραπάνω. Εκεί θα τα δώσεις. Το καταλαβαίνω. Όπως έχουν κάνει παραδείγματος χάρη οι Unboxholics. Ναι, έτσι, εντάξει. Που κοιτάγαμε τα παιδιά έχουν κάνει μια κάμερα φοβερή. Και μπράβο τους, αλλά το αξίζουν να έχουν αυτή την κάμερα γιατί φτιάχνουν πράγματα ναι, με αυτή την κάμερα. Ναι, αυτό είναι την κασίδα στα παιδιά. Μπράβο. Ακριβώς. Και είναι και πλέον, εντάξει, στην αρχή το κάνουν πιο έτσι, για καβλάντα, αλλά πλέον από ό,τι λένε είναι η ζωή του, είναι το επάγγελμά του. Πάει αλλού το όλο θέμα. Είναι ότι και αυτοί το χτίσανε σιγά σιγά. Δεν πήγανε με την πρώτη μέρα και είπανε «Α, οκ, okay, έχουμε 3 subscribers, ας πάρουμε 53 φώτα ή μικρόφωνα που κάνουν 400 ευρώ το ένα» και πάει λέγοντας. Μπράβο. Με λίγα λόγια δεν χρειάζονται όλα αυτά. Χρειάζονται μετά από ένα σημείο. Οπότε για να ξεκινήσεις να κάνεις... Και πάλι δεν είναι απαραίτητα. Άνθρωποι έχουν κάνει στο YouTube, ας πούμε, τρελά κανάλια και είναι μια webcam, ας πούμε, ξέρω. Ναι. Ξέρεις, απλά το θέμα είναι ότι λες, άμα λέω μαλακίες, sorry κιόλας, παιδιά, δεν θα κάτσετε να με δείτε. Αυτό είναι το θέμα. Και ας έχω και την τρομερή εικόνα, ας είμαι Hollywood. Δεν παίζει. Άμα κάπου υπάρχει ενδιαφέρον, εντάξει. Και λίγο θα το βάλεις, το δίσκο λίγο πιο μικρό παράθυρο, δεν είναι τόσο καλή εικόνα. Δεν τρέχει και κάτι. Ισχύει. Θα σε κρατήσουν, θα είσαι εκεί πέρα. Ισχύει. Θα κάτσεις, θα ξαπατήσεις το like, το subscribe, πούμε, και το καμπανάκι να το δεις και την επόμενη φορά. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε παιδιά, σας άρεσε το βιντεάκι, ένα like, κάντε μια εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει. Στείλτε το και σε άλλους, κάντε ένα share να το δούνε, αν τους αρέσει. Οπότε, αυτά από εμάς. Μέχρι την επόμενη φορά. Bye! Δεν μου λέει τι θα γίνει με το εξτή. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε κανένα vlog να πούμε το έχεις εκεί πέρα κομμάτια να το φτιάξει μια φορά. Θα γίνει πέρα. Ρε μαλάκα, τρομοσβήνουν τα φώτα, ρε μαλάκα. Τι λέτε. Ρε μαλάκα, ξέρω εγώ τι βλέπω, έλα εδώ να δεις. Πού! Ρε μαλάκα, πώς θα γυρίσουμε επεισόδιο, δεν έχουμε ρεύμα. Γαμώ την κατεμιά μου, γαμώ. Σου είπα να πάρουμε με μπαταρίες, δεν θες εσύ λέτε με μπαταρίες. Δεν έχουμε λεφτά. Κάνει θεή ρε μαλάκα.